Αγωνιστική δράση με τους μικρούς να είναι και πάλι στο γήπεδο σήμερα, Γιάννη. Ένα τουρνουά με τρεις ομάδες εδώ. Ένα καλό επίπεδο και πάλι τα πιτσιρίκια. Με στον αγωνιστικό χώρο, πες μου λίγο τις εντυπώσεις σου γενικότερα από αυτό το κομμάτι. Πού βρισκόμαστε? Ναι, προσπαθούμε κάθε εβδομάδα να κρατάμε τα παιδιά σε αγωνιστική δράση. Όταν δεν υπάρχει πρόγραμμα πρωταθλήματος, παιχνίδι για το πρωτάθλημα εδώ της Ένωσης, να μπορούμε να δούμε αυτά που δουλεύουμε στην προπόνηση, κατά πόσο τα παιδιά ανταπεξέρχονται και αντιλαμβάνονται τι ζητάμε. Έτσι και μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρεις ότι ο αγώνας σε φτιάχνει σαν ποδοσφαιριστή, να έχουμε εξέλιξη στην κατάσταση, την πρόοδο των παιδιών. Είσαι ευχαριστημένος μέχρι στιγμής από την πρόοδο? Μέχρι στιγμής είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Προσπαθούν τις περισσότερες φορές να κάνουν αυτά που λέμε στην προπόνηση. Βέβαια υπάρχουν και στιγμές που δεν γίνονται. Είναι λογικό αυτό στο ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε πάντα με τηλεχειριστήριο να πετυχαίνουμε αυτά που θέλουμε. Θέλει υπομονή και επιμονή και δουλειά. Αύριο είναι το παιχνίδι, να περάσω έτσι λίγο, να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου εδώ και τη δική μου, να περάσω λίγο στο αυριανό παιχνίδι με τον Εθνικό. Ένα ντερμπάκι κατερινιώτικο. Πιστεύω ότι θα έχετε την ευκαιρία οι δύο προπονητές έτσι να δώσετε καλό ποδόσφαιρο στον κόσμο, και οι δύο ομάδες είναι καλές. Ναι, είναι δύο ομάδες που είναι καλές σε αυτή την κατηγορία. Παίζουν, προσπαθούν και οι δύο να παίξουν ποδόσφαιρο. Ελπίζω θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Εμείς ήδη έχουμε μπει σε ένα δρόμο να προσπαθήσουμε όσο περισσότερα παιδιά μπορούμε φέτος να τα προωθήσουμε στην ομάδα, να δούμε τι γίνεται για να αρχίσουμε και τον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά. Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Οι φίλοι που θα τα παρακολουθήσουν να μείνουν ευχαριστημένοι και ο καλύτερος σας κερδίσει. Κλείνοντας, επειδή αυτό το πρωτάθλημα φέτος στην Α κατηγορία ίσως να είναι το καλύτερο τον τελευταίο χρόνο, δεν έχει ξεχωρίσει κανένας ακόμα. Είναι ένα γκρουπ 4-5 ομάδων εκεί που μέχρι το τέλος θα διεκδικήσουν την άνοδο. Πες μου και γι' αυτό κάτι. Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει αρκετά μεγάλος ανταγωνισμός στο φετινό πρωτάθλημα και οι τέσσερις ομάδες που είναι στην κορυφή του πίνακα και οι επόμενες ομάδες που ακολουθούν σε απόσταση μικρή βαθμολογική απόσταση, θεωρώ ότι είναι καλές ομάδες. Τώρα υπάρχει σε κάποιες ομάδες μεγαλύτερη εμπειρία, περισσότερο ίσως βάθος στο ρόστερ, και γι' αυτό βρίσκονται σε εκείνες τις θέσεις που βρίσκονται. Θεωρώ όμως ότι γίνονται καλά παιχνίδια, δεν υπάρχει το φαβορί σε κανένα παιχνίδι, τουλάχιστον αυτά που παίζουν αυτές οι ομάδες μεταξύ τους. Και γίνεται ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος που νομίζω ότι προάγεται ο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.